κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Αυτό που επήγει αυτή τη στιγμή είναι να διατηθούν όλες οι επίγειες και αναέριες δυνάμεις, έτσι ώστε να σβηστούν όλα τα μέτωπα της φωτιάς που αναζωπυρώνονται συνεχώς. Και ειδικά μιλάμε για μια περιοχή, η περιοχή αυτή εδώ που καίγεται, είναι ο πνεύμονας της πρωτεύουσας, όλης της Αττικής. Και θα έπρεπε από αυτή την άποψη να υπάρχει συνεχές και μόνιμο ενδιαφέρον όλων των κυβερνήσεων, του κράτους, της σημερινής κυβέρνησης. Και όχι στο παραπέντε ή στο κεπέντε όπως τώρα. Αλλά έπρεπε να υπάρξει πρόληψη, σχέδιο ολοκληρωμένο, προστασία των δασών. Η περιοχή έχει καεί πολλές φορές. Έχει αναγεννηθεί ο δασικός πλούτος αυτός, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο ή δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες, οι δράσεις που θα μπορούσαν να προστατέψουν αυτό το δάσος, αυτό τον πνεύμονα της πατρίδας μας. Και από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι έπρεπε χτες να έχουν ανοιχτεί όλοι οι δασικοί δρόμοι, θα έπρεπε χτες να έχει καθαριστεί το δάσος, θα έπρεπε χτες να έχουν πάρθει όλα τα μηχανήματα, οι υποδομές, το προσωπικό, το απαραίτητο και να έχει εκπαιδευτεί ο πληθυσμός για τέτοιες καταστάσεις. Και η πρόληψη είναι το κύριο ζήτημα σε αυτό το μεγάλο μέτωπο που συζητάμε σήμερα. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τα μέλη, τα στελέχη του, βρίσκονται από χτες σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς προκειμένου να περιορίσουν την καταστροφή, να σώσουν ανθρώπινες ζωές, να σώσουν λαϊκές περιουσίες, να σώσουν σπίτια των συνανθρώπων μας, να προστατέψουν ό,τι μπορούν από το περιβάλλον, από αυτή τη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει γίνει σε αυτό εδώ το τόπο. Είμαστε κοντά τους, θα παλέψουμε, θα πιέσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις. Πρέπει εδώ και τώρα να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Να εκπονηθεί τώρα σχέδιο που δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα, έστω και αυτή την τελευταία στιγμή, για να σταματήσει όλο αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, να καταστρέφει περιβάλλον, να καταστρέφει ζωές και περιουσίες ανθρώπων.